Με το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10.30 τόσο στην Καμάρα όσο και στο άγαλμα Βενιζέλου. Οι συγκεντρώσεις οργανώθηκαν από φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, μέλη της εξοικνοβουλευτικής αριστεράς και άλλους φορείς στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η ΑΔΔΗ και το ΠΑΜΕ. Με κόκκινα μπαλόνια, σημαίες και πανό, οι διαδηλωτές στέλνουν αγωνιστικό μήνυμα διεκδικώντας απονομή δικαιοσύνης με αφορμή τη μαύρη επέτειο συμπλήρωσης ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ένα χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, το έγκλημα λέμε εμείς, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα με ευθύνη και της κυβέρνησης της τελευταίας αλλά και των προηγούμενων που το προετοίμασαν ουσιαστικά, σήμερα διαδηλώνουμε. Διαδηλώνουμε με το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», που είναι το νήμα που ενώνει το συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα και το αίτημα, την απέτηση να πληρώσουν οι υπεύθυνοι αλλά και οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα να λυθούν, γιατί το κοινωνικά ωφέλιμο είναι να μπορούμε να ταξιδεύουμε με ασφάλεια, να υπάρχουν υποδομές ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους. Αλλά από εκεί και πέρα και ζητήματα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους χώρους δουλειάς. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, άλλα 3 Τέμπη σε εργατικά δυστυχήματα σκοτώθηκαν εργαζόμενοι μέσα στο 2023. Και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, το δημόσιο σύστημα υγείας που είναι ξεχαρβαλωμένο, με την παιδεία, το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και το βασικό της ακρίβειας, όπου με βάουτσερ και με pass δουλειά δεν γίνεται. Είτε με αυξήσεις στους μισθούς, είτε και με μειώσεις στη φορολογία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή έχει κατακριουργηθεί, έχει λαβωθεί και η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς το κάστρο που λέγεται δικαιοσύνη, ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό εδώ το οχυρό είναι το μέρος στο οποίο ακουμπάνε όλοι οι φτωχοί, οι δύσμυροι και οι παραγωνισμένοι. Πρέπει σήμερα όλοι μας να αποδείξουμε και να δείξουμε σε όλη την κοινωνία ότι αυτή η Ελλάδα δεν μας αρέσει. Αυτή η Ελλάδα που βιώνουμε δεν μας αρέσει. Πρέπει να τη σηκώσουμε όρθια και να προχωρήσουμε μπροστά και να βρει, να ανακτήσει ο Έλληνας πολίτης την εμπιστοσύνη του προς την ελληνική δικαιοσύνη. Στο πλευρό των διαδηλωτών για την επέτειο συμπλήρωσης ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Σήμερα, ένα χρόνο μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Βρισκόμαστε εδώ εργαζόμενοι και από την υγεία, καθώς το σύνθημα που πέρασε εκείνο το διάστημα ότι τα κέρδη τους είναι απέναντι στις δικές μας ζωές, που φάνηκε με τις τραγικές ελλείψεις που υπήρχαν στο σιδηρόδρομο και οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, αυτό ζούμε καθημερινά σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Με κόρνες έφτασαν στο άγαλμα Βενιζέλου και οι ντελιβεράδες με τις μηχανές τους, οι οποίοι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης. Μετά τη συγκέντρωση από τη συμπλήρωση ενός έτους που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της πόλης.